Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ένα πρόσωπο που απασχόλησε την επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό, διότι εμέσως και αμέσως. Λόγω του σύζυγου της είναι η κυρία Άννα Νταλάρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γιατί απασχόλησε την επικαιρότητα της τεθλασμένης? Γιατί την τεθλασμένη, παρότι μαθηματικός, εγώ δεν την πολύ ξέρω. Δεν λόγω το του συζύγου της. Λίγο πιο σαφές αυτό. Λόγω του συζύγου της είπα. Δεν απασχόλησα λοιπόν εγώ. Σύζυγός μου, είμαι μεγάλη γυναίκα. Μα μιλήσατε και όλα στην τηλεόραση. Είστε δημοκράτες, κύριε Λιάκο, κύριε Γιαννουλόπουλο. Ναι. Ο ένας, μια προσωπικότητα δεν απασχολεί καθόλου τον κόσμο. Δεν ετεροπροσδιορίζεται δια του συζύγου μου. Μα βγήκατε στο Σκάι. Σας είχα δει στο Sky να κάνετε δηλώσεις. Τα τελευταία 2,5 χρόνια αναφέρομαι στο απασχόλησα την επικαιρότητα. Ναι, μα βγήκατε να κάνετε δηλώσεις για τις περιπέτειες που είχε σε κάποιες συναυλίες, ναι, ο Γιώργος Νταλάρας. Ακούστε, δεν είναι πολιτική προσέγγιση παραμονή των εκλογών. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας, η αλήθεια. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Μια εισαγωγή κάναμε, όχι μια εισαγωγή. Είναι παραμονές εκλογών. Αυτό το γνωρίζουμε. Την έκφρασή σας απασχόλησα την επικαιρότητα. Ωραία. Απασχολώ την επικαιρότητα, ναι, όταν παίρνω μερίδιο από τα πολύ σοβαρά που συμβαίνουν στην πατρίδα και κάνω κάτι για να απασχολήσω την επικαιρότητα. Πιστέψτε με, είμαι μεγάλη στην ηλικία. Έτσι, ο τρόπος που δουλεύω δεν είναι καθόλου για να απασχολώ την επικαιρότητα. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Όχι, τι ακριβώς. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Συνεχίστε συγκεκριμένα τι θέλετε να με ρωτήσετε. Βέβαια. Πρώτον, θα μου πείτε ότι απασχόλησα την επικαιρότητα επειδή μιλάτε για το μεταναστευτικό και χάρηκα επειδή έχω και τις γνώσεις όλα αυτά τα χρόνια εντός και εκτός Ελλάδας 56... και θα έδινα μερικές διαφωτιστικές πληροφορίες. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, ευχαριστώ. Πρώτον, το τι θα ερωτήσω εμείς, κοσμίως βεβαίως, δεν είναι δυνατό να υποδειχθεί από τον πολιτικό. Θα ρωτήσουμε εμείς. Δεν όσο... είπα κάτι τέτοιο. Έχετε δικαίωμα. Φαντάστηκα, είπα. Φαντάστηκα ότι θέλετε να με ρωτήσετε. Καλά κάτι το φανταστήκατε. Άλλο. Όχι, ήταν και μια έμεση υπόδειξη. Ό,τι ακριβώς θέλετε. Μάλιστα. Στα πλαίσια της πολύ καλής δημοσιογραφίας που κάνετε. Όχι, δεν την κάνουμε τόσο ότι καλά. Δεν είχα γιατί την πρόθεση να απασχολήσω το κοινό. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε. Λέμε τώρα. Θέλουμε όχι, να πούμε το εξής. Είναι λίγο ο τόνος σας. Είναι. Κάπως παράξενος. Είναι κάπως παράξενος, γιατί πρώτον υποδεικνύεται το ρυθμό των ερωτήσεων και την ποιότητά τους. Δεύτερον, μια εισαγωγή ήταν αυτό που κάναμε. Διευκρινίζω, σας το εξήγησα. Πιστεύετε ότι είναι παράξενος ο τόνος μου, να μην σας απασχολήσω καθόλου, να κάνετε αυτό που νομίζετε. Δεν είχα καθόλου αυτή την πρόθεση, αλλά ξέρετε κάτι, δεν απασχολώ δια της τεθλασμένης στο κοινό. Είμαι πολύ μεγάλη στην ηλικία. Πρέπει να πάρουμε την πολιτική μας ευθύνη. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ κανέναν χωρίς τη θέλησή του. Αυτό διευκρινίζω, με πνίγει το δίκαιο. Το απασχολώ δεν σημαίνει. Και μ' αρέσει να ακριβολογώ. Και εμεί. Ωραία. Λοιπόν, μια που ακριβολογείτε, είχατε δηλώσει σε ερώτηση σε τηλεοπτικό πάνελ, μια που είπατε ότι γνωρίζετε για τη λαθρομετανάστευση. Πρώτα-πρώτα δεν αποδέχομαι τον όρο λαθρομετανάστευση. Okay. Μετά. Λοιπόν, πάμε. Μετανάστευση χωρίς νόμιμα χρήματα. Να βγάλουμε όμως και. Να πει ότι δεν ασπάζομαι το προσωπικό. Ωραία, δεν σας αρέσει η λέξη. Υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι. Εντάξει, δεν σας αρέσει η λέξη. Λοιπόν, πει σε ένα πάνελ. Κυρία Νταλάρα, να ρωτήσουμε όμως και εμείς κάτι. Ναι, παρακαλώ. Γιατί λέτε δεν αποδέχομαι αυτό, δεν αποδέχομαι το άλλο. Ωραία. Όχι, να βρούμε έναν αριθμό λέξεων που να αποδέχεστε για να συζητήσουμε. Πάμε την ερώτηση. Έλα, πάμε. Η ερώτηση είναι. Λέτε, ισχυρίζεστε ότι γνωρίζετε πράγματα για τη λαθρομετανάστευση και είναι λέξη που χρησιμοποιήσατε σήμερα πρώτη. Εσείς, όχι εμείς. Μάλιστα, ναι. Το διευκρινίζω. Γιατί... Το διευκρινίζω και... απλώς για να ξέρουμε ορισμένα πράγματα. Σας γιατί δώμη. Έγινε μια συζήτηση για τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και ήθελα να παρέμβω σε αυτό. Δεν θέλετε όμως. Και αυτό όχι, αν θέλουμε, θέλουμε να ρωτήσουμε. Θέλουμε, πώς δεν θέλει. Σα που θέλουμε και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, γιατί έχουμε και την αμυγδαλέζα σε πρώτο πλάνο από χθες. Είχατε πει όμως ότι δεν γνωρίζετε τον αριθμό. Είχατε ρωτηθεί σε πάνελ του Νίκου Χατζηνικολάου από τον βουλευτή του Λαός Βελόπουλο και σας λέει πόσοι είναι και είπατε εσείς δεν ξέρω. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω. Εκτιμώ και είμαι βεβαία βάσει των δεδομένων που γνωρίζω ότι είναι κάτω από 1 εκατομμύριο. Δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό και πιστεύω, μεταφέρω στους ακροατές, ότι όποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τον ακριβή αριθμό επειδή υπάρχει καθημερινή κίνηση, δεν είναι ακριβής. Μάλιστα. Μα τόσο, και... τόσο καιρό που βρισκόταν η κυβέρνηση του Πασόκ στα πράγματα, τουλάχιστον σε έναν αριθμό δεν μπορούσε να καταλήξει.
πώς να καταλήξει σε έναν αριθμό, αφού σας είπα ότι είναι συνεχής η ροή. Μιλάτε κατά προσέγγιση. Είναι επειδή σοβαρό θέμα. Εγώ η άποψή μου είναι ότι είναι κάτω από 1 εκατομμύριο, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι με νόμιμα χαρτιά αποχωρούν. Υπάρχει μια εισρωή στα σύνορα λόγω της μεγάλης της μακριάς γραμμής συνοριακής την οποία έχουμε. Έχουμε το εξαιρετικά βαρύ πρόβλημα με την Τουρκία, η οποία δεν τηρεί και πιέζει στην Ευρώπη τις συμφωνίες. Και εξηγώ εδώ, κύριε Λάκο και κύριε Γιαννουλόπουλε, ότι πολλοί από τους εισερχόμενους δυστυχώς δεν είναι καν μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι άνθρωποι από τις λεγόμενες χώρες της Μαγκρέμπ που μπαίνουν χωρίς βίζα. Και εάν μπορούμε να αποδώσουμε σε κάποιους παραβατική συμπεριφορά και εγκληματικότητα, είναι κυρίως αυτή. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν και τι ξέρω που είπε. Όχι, εμείς ρωτήσαμε για τους αριθμούς. Να τη φράση, παρακαλώ. Για τους αριθμούς, για το αριθμό ρωτήσαμε εμείς, αλλά εντάξει. Σας απαντώ, γιατί να σας πω θέματα. Τι γνώμη σας, ναι. Ισχυρίζομαι ότι όποιος ξέρει. Ακούστε, πριν από 2 μήνες ήμουν σε ένα φόρουμ στην Ισπανία. Στην Ισπανία που έχουν βρει υποτίθεται μέτρο περιορισμού, ουδής γνωρίζει, διότι υπάρχει τον κύκλωμα των εμπόρων. Το μακρύ σύνορο, εξηγώ γιατί δεν γνωρίζει. Όταν δεν γίνονται πράξεις, κυρία Νταλάρα, εφευρίσκουμε δικαιολογίες. Επειδή θέλω να σέβομαι το κοινό, δεν θα πει αλήθεια. Δεν είναι η σπέκουλα των 2 εκατομμυρίων γιατί φεύγουν πολλοί. Έχουμε προσεγγιστικές αναφορές σε αναγωγή στατιστική. Αυτό σας εξηγώ. Με τη στατιστική αναγωγή είναι λίγο κάτω από 1 εκατομμύριο, γνωρίζοντας διεθνώς την αναλογία νομίμων και μη νομίμων. Ναι. Είναι σαφές αυτό το θέμα. Εσείς τι κάνατε ακριβώς για να αντιμετωπιστεί, γιατί στις 29 Δεκεμβρίου του 10, κυρία Νταλάρα, για να τα θυμόμαστε όλα, ανασφάλιστος Αιγύπτιος πατέρας 4 παιδιών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Που δούλευε, όχι, ένα λεπτό, να ρωτήσουμε. Μα να ρωτήσουμε πρώτα. Σκοτώθηκε και δεν ξέρουμε τι έγινε. Ανασφάλιστο 44. Να μιλήσουμε. Γιατί μα κυρία Νταλάρα, σεβαστείτε λίγο τη διαδικασία. Και είναι και από τους λόγους που δεν συνέχισε να. Νομίζετε ότι αυτό βοηθάει τη συνεννόηση. Έχει περάσει αυστηρότατος νόμος, τον οποίο ίσως είναι αυτό και ο νόμος ρεκόρ που η νομοθετική εργασία έγινε ταχύτατα. Δεν δεχτήκατε ερώτηση, κυρία Νταλάρα. Μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι. Όχι, μα δεν πρόλαβα να ρωτήσω. Κυρώσεις αυστηρότατες μέχρι και αφαίρεση της άδειας και τα πρόστιμα σε όποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα απασχολεί ανθρώπους χωρίς άδεια και μα χωρίς στο Υπουργείο Εργασίας, κυρία Νταλάρα, επί των ημερών, να ρωτήσουμε όμως, γιατί δεν μπορέσαμε να την αρθρώσουμε την ερώτηση. Επί των ημερών σας, στο Υπουργείο Εργασίας, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανώνυμος, επώνυμος ήταν Ασίζ Εμάντ, 44 ετών. Μα το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα. Έχω ασχοληθεί με το θέμα. Το κοινό δεν το ξέρει. Πότε δεν είναι. Είναι 4 υπουργοί και σας λέω. Ανασφάλιστο στο Υπουργείο Εργασίας, κυρία Νταλάρα. Δεν γνωρίζατε τα του οίκου σας και πότε θα τα μάθετε. Νόμο για τις κυρώσεις. Απαντώ. Πρώτα σκοτώθηκε ο πατέρας των 4 παιδιών, μετά επισφεύστηκε ένας νόμος. Πότε? Δεκέμβριο του 10. Δεκέμβριο του 10. Όταν είχα την αρμοδιότητα, ο οποίος πρέπει να σας πω έχετε απόλυτο δίκιο. Περαιτέρω δεν εφαρμόζεται σχεδόν καθόλου. Αυτό είναι το δημόσιο. Ούτε καν σήμερα. Ούτε καν σήμερα. Κυρία Νταλάρα. Μια συγκεκριμένη διάθεση. Ναι. Το Πασόκ δεν είναι μόδα. Επειδή το δεν το είναι ξέρω. Μόδα. Το Πασόκ όμως έχει μέσα ανάμεσα στους άλλους δημοκράτες. Πολίτες. Εγώ εκπροσωπώ τους δημοκράτες πολίτες και παρετούμενοι των αμοιβών μου από τις επιτροπές, έκανα και θα συνεχίσω να κάνω τα πάντα ως πολίτης για να φτιαχτούν ορισμένα πράγματα. Μα τι φτιάξατε, κυρία Νταλά. Μα στο Υπουργείο Εργασίας δύο χρόνια απορριθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα. Τι να πιστέψει τώρα ο ακροατής, ότι θα φτιαχτούν από τούδε και στο εξής. Δηλαδή, πρέπει να φτιαχτούν, δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Δηλαδή, πρέπει να φτιαχτούν, δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Ο κατώτατος μισθός που έπεσε, δεσμεύεστε τώρα ότι θα ανέβει? Εγώ καθόλου. Εγώ δεσμεύομαι και το έχω γράψει στη συνέντευξή μου, στη χθεσινή, αυτό το οποίο διετύπωσε ο συνομιλητής
αυτός τους τελευταίους μήνες με τους εταίρους μας, ο κύριος Βενιζέλος, ότι δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχει καμία περαιτέρω μείωση σε μισθούς και συντάξεις τουν αντίον στο πρωτογενές πλεώνασμα που μπορεί να γίνει στις αρχές του 2015. Μα είχατε πει ότι θα βγούμε στις αγορές το 2011. Και να επανορθωθούν οι αδικίες. Κυρία Νταλάρα, όταν έλεγε ο Παπακοσταντίνο ότι θα βγαίναμε στις αγορές το 2011 και μετά το 2012, όταν έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνο ως υπουργός των οικονομικών ότι θα βγαίναμε στις αγορές το 2011, τέλος του 2011 και μετά το 2012, και τώρα είναι 30 ετές το μνημόνιο το 2, ναι. Κάθε χρόνο από την παράταξή σας ακούγονταν άλλα πράγματα. Όχι κάθε... Με ρωτάτε ναι, πώς να σας εμπιστευτεί ο κόσμος. Για αυτό το οποίο έχουμε αποδεχτεί λάθη και αριθμίες τα οποία συνέβησαν. Ναι, τα πληρώνει όμως ο κόσμος αυτά. Με αυτό το μοντέλο της συγκεκρισμένης Ευρώπης σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έτσι δεν είναι, σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Ναι, τώρα δεν γίνεται στην Ευρώπη. Και το ίδιο στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Όχι, ο βαθμός των περικοπών που έχει γίνει στην Ελλάδα, όχι, είναι και δήλωση του Μόντι. Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω, δεν έγινε, δεν έπεσαν έξω. Οι προγραμματισμοί λόγω της μεγάλης ηφαισιακής πορείας περί πλεονάσματος, αυτό ρωτώ. Δεν λέω αν γίναν το ίδιο σκληρές, έγιναν εξαιρετικά σκληρές. Έγιναν στην Ελλάδα λάθη, πιο σκληρές από παντού. Τα έχουν αποδεχτεί, έγιναν σκληρές περικοπές εις βάρος του εύκολου θύματος. Το αποδέχομαι αυτό τόσες πολλές. Που τα καλά ενδεχομένως που γίναν σε αυτό το χρονικό διάστημα σκεπάζονται από τον πόνο και την αγωνία του πολίτη. Και δεν πρόκειται να σας τα αναγνωρίσει και κανένας αυτά. Να που χαίρομαι μέσα στην αρχή της εβδομάδας που σε κάτι συμφωνούμε απόλυτα. Να είστε καλά. Χρόνο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Στην Β' περιφέρεια της Αθήνας που λες φίλε μου. Θέλω να ζητήσω δηλαδή. Απρόπτω λίγο να. Όχι, δεν απρόπτω. Δεν απρόπτω. Το κάνω γιατί. Δεν απρόπτω. Είναι αναμενόμενο. Κρίνει ο κόσμος. Κρίνει είναι ο κόσμος. Αναμενόμενο. Φίλε, κρίνει ο κόσμος. Είναι αναμενόμενο. Ο κόσμος κρίνει. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα. Ναι, αναμενόμενο. Θα ήθελα η ταπεινότητά μου με συντριβή. Απολογητική διάθεση και σκουλικοειδές σεμνά και ταπεινά και σκουλικοειδέστατο, χαμερπέστατο και σαλιγκαροειδές γλύψιμο να ζητήσω από τις μεγαλειότητες τις βουλευτικές και τις και ειδικά ζήτησε ρε συγγνώμη. Όχι συγγνώμη, να μου βγάλουν μια λίστα παρακαλώ στο live 972 papian.gr. Αλλά σε μέσα είναι μικρό, δεν χωράει. Ναι, ή μπορώ να έρθω εγώ αυτοπροσώπως, προσφέρεσαι. Στο κατόφλι σας, ημέρα βροχερή, να ξαπλώσω για να πατήσουν... Στα σκαλιά, στα σκαλιά. Για να πατήσουν ηγόβες οι πανάκριβες επάνω στην αγύμναστη πλάτη μου ρε, και να γίνεται. Μου παραδώσετε μια λίστα με επιτρεπόμενες λέξεις, εκφράσεις και ερωτήσεις. Και ερωτήσεις. Διότι μερικές λέξεις δεν αρέσουν. Ναι. Στον άλλον δεν του άρεσε η λέξη πολιτευτής. Α, την προηγούμενη εβδομάδα λες εσύ, ναι. Μερικές φράσεις δεν αρέσουν. Η λέξη λαθρομετανάστης δεν αρέσει. Μερικά άλλα δεν αρέσουν. Για να είμαστε politically correct, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Πραγματικά έτσι, πώς ήταν, βρε παιδί μου, ο Black Adder. Ναι, τον είχε δει τον Black Adder. Για πες που λες. Όταν έφευγε μπροστά από το βασιλέα πατέρα του και έσκυβε και έκανε αυτές τις χειρονομίες της έτσι, ναι. Που έσκυβε και έκανε τα χεράκια του έτσι και τα λοιπά σε γονικλησία. Λοιπόν, εντάξει, ο κόσμος έχει αυτιά, ακούει, έχει μάτια και βλέπει λοιπόν... Και πιεσόμετρα και όμως. Αν δεν πιστεύες καρδιά. Έλα Κατσιγιαννή, με. Να αγαπάς την Ελλάδα. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο.